Έχουμε μαζί μας την κυρία Γαβαλά, είμαστε εδώ στο νοσοκομείο της ΚΟΠ. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το timing το οποίο κάνουμε αυτή την συνέντευξη, καθώς αρκετά ζητήματα για την υγεία μας τρέχουν και ειδικότερα για τη δημόσια υγεία. Βλέπουμε και τις αλλαγές που συντελέστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον μίνι ανασχηματισμό που αφορά και το Υπουργείο Υγείας. Από εκεί πέρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες του δικού σας ιατρικού συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου της ΚΟΠ, σε συνδυασμό βέβαια με την, και σε συνεννόηση και με τους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους, πήρατε κάποιες αποφάσεις και προτείνατε συγκεκριμένα απτά πράγματα στο Υπουργείο. Να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι έγινε μια διαβούλευση μεταξύ των ιατρών. Γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα, μιας και είστε και νοσοκομιακή ιατρός. Οπότε, να μας πείτε και για τις προτάσεις που καταθέσατε στο Υπουργείο για την βελτίωση των συνθήκων υγείας στα δημόσια νοσοκομεία και γενικότερα στις δημόσιες δομές υγείας. Η αλήθεια είναι ότι το timing, το τελευταίο διάστημα, είναι πάντα σωστό σε ό,τι αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο της ΚΟΠ και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει και διαχειρίζεται αυτά που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας στον τομέα της υγείας. Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας τέτοιο με το Υπουργείο ώστε να λύσουμε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα όσα προβλήματα έχουμε. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι η ισχύ είναι εν τη ενώση. Και επειδή δυστυχώς τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, ό,τι αφορά τις δευτεροβάθμιες δομές, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δυστυχώς πραγματικά είναι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, θεωρήσαμε ότι τουλάχιστον τα νησιά της Παραμεθωρίου θα πρέπει να έχουν μια δύναμη διαφορετική, μια φωνή διαφορετική και μια διαπερατότητα λίγο πιο έντονη, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν και να επισκεφτούν τα νησιά μας, αλλά και να μείνουν στα νησιά μας. Θεωρήσαμε λοιπόν απαραίτητο, μετά από διαβουλεύσεις οι οποίες κράτησαν ένα διάστημα, αλλά με απόλυτη συμφωνία θα ήθελα να σας πω, με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων των νησιών του Αιγαίου, να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις, και έχουμε φτιάξει ένα κείμενο 20 συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θέλουν να λύσουν το πρόβλημα και να δώσουν τη δυνατότητα μιας σοβαρής υγειονομικής περίθαλψης στα νησιά μας. Οι προτάσεις αυτές σίγουρα αφορούν οικονομικά κίνητρα, όπως εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί, αλλά στην πραγματικότητα δεν αφορά μόνο αυτό. Η εξέλιξη για τους γιατρούς που επιλέγουν να έρθουν στο ΕΣΥ είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν και να δουλέψουν εδώ. Οπότε αυτό που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε με τις προτάσεις αυτές, οι οποίες είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση ασφάλειας στους γιατρούς που θα έρθουν, ότι πίσω τους υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο που θα τους συνδράμει με διακομιδές όπως πρέπει, γρήγορα και όχι αργά, μια υγειονομική περιφέρεια η οποία να είναι υποστηρικτική στα προβλήματα του Αιγαίου, όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι όταν μια υγειονομική περιφέρεια, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, έχει να κάνει με νοσοκομεία της Αττικής και με νοσοκομεία όλου του Αιγαίου, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα, πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε μια υγειονομική περιφέρεια, όπως άλλωστε ζητάει και η περιφέρειά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία να συνδράμει και να υποστηρίζει αποκλειστικά και μόνο το Αιγαίο, βόρειο και νότιο, θα ήταν πολύ, πολύ διαφορετική. Άρα, μπαίνουμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για ανοιχτές προκηρύξεις, άρα για προκηρύξεις οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα γίνονται και θα καλύπτονται κάθε φορά που υπάρχει ένας ενδιαφερόμενος γιατρός και δεν θα περιμένουμε το Υπουργείο Οικονομικών να ξαναεγκρίνει τη δυνατότητα κάλυψης των θέσεων αυτών. Ζητάμε να μην υπάρχουν μονήρες ειδικότητες στα νοσοκομεία της Παραμεθωρίου. Καταλαβαίνουμε ότι να έχουμε να κάνουμε με έναν μόνο γιατρό δεν θα μπορέσει να καλύψει τις 30 μέρες. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Οπότε είναι και παράλογο να ζητάμε σε έναν γιατρό να έρθει να καλύψει ένα νοσοκομείο, και ειδικά όταν μιλάμε για πληθυσμούς, όπως είναι ο δικός μας, για 40.000 κατοίκους, για 150.000 επισκέπτες, για ένα ισοδύναμο, εν πάση περιπτώσει, πληθυσμιακό, το οποίο ακουμπάει τους 130.000 κατοίκους. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, έχουν μπει στο τραπέζι. Ο Πανελλήνιος τα αγκάλιασε. Παρότι ως όργανο αντιλαμβάνεστε ότι η Ιατρική Σύλλογη Αιγαίου δεν υφίσταται, είμαστε μεμονωμένοι με τα δικά μας προβλήματα και με τις δικές μας τις ανάγκες όλοι. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος, ήρθε και αγκάλιασε αυτές τις προτάσεις. Και πριν καν μπούμε στη διαδικασία, ο καθένας από εμάς να τις συζητήσει στη Γενική Συνέλευση, είχε ήδη προβεί σε μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον τότε Υπουργό, πριν τον ανασχηματισμό. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε δείξει ότι το ενδιαφέρον θα ήταν πραγματικό. Ελπίζουμε ο κύριος Γεωργιάδης να επιδείξει το ίδιο ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα ζητήματα και να μας δώσει τη δυνατότητα
είτε να τα συζητήσουμε μαζί του αν αυτός επιθυμεί, όπως άλλωστε έχει ήδη ζητηθεί με μια επιστολή η οποία προσεχώς θα λάβει στα χέρια του, είτε ο ίδιος να προτείνει να τα διαβάσει, τα έχει ήδη έτσι κι αλλιώς στο γραφείο, οπότε να έρθει και να μας πει τι μπορεί να υλοποιηθεί και τι όχι. Να ξέρετε όμως ότι όλες οι προτάσεις προέρχονται από την εμπειρία των νοσοκομειακών γιατρών και των προέδρων των ιατρικών συλλόγων και τα πολλαπλά προβλήματα και τα πολλαπλά κενά τα οποία αναγκαζόμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια του έτους.